Πολύ ψυχρές αέριες μάζες αρκτικής προέλευσης θα κινηθούν προς τη χώρα μας από τις βραδινές ώρες Παρασκευής, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και κακοκαιρία με αμυγός χειμερινά χαρακτηριστικά από το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου έως τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου. Η κακοκαιρία, που ονομάστηκε Ζινοβία από το μετέωρο του αστεροσκοπίου, θα εντοπίζεται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου εκτός από τις τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και χιονοπτώσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν κατά τόπους και περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Παράλληλα, πολύ θυελλώδεις άνεμοι βορείων διευθύνσεων θα επικρατήσουν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Η Ζινοβία ήταν η βασίλισσα της Παλμύρας, ρωμαϊκής αποικίας στη σημερινή Συρία, που βασίλευε από το 267 ή 268 μέχρι το 272 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στη Μακεδονία και στη Θράκη θα υπάρξουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 3 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ναι, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά. Η Ζινοβία θα περάσει από εμάς, δεν έρχεται σε εμάς. Απευθύνεται προς τον, στα νότια της χώρας, κυρίως στα κεντρονότια. Εμείς θα αισθανθούμε περισσότερο κρύο, ήδη αισθανθήκαμε το τελευταίο 24ωρο μια σημαντική μεταβολή. Αυτό θα συνεχιστεί και μέχρι την Κυριακή. Οπότε οι θερμοκρασίες θα σταθούν γύρω στο 0, μείον 2 με 2 εκεί τριγύρω. Από ότι πάντα σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που μας δίνει η ΕΜΗ, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, χωρίς να αποκλείεται τίποτε. Οπότε μένουμε στο γεγονός ότι με τα σημερινά δεδομένα θα έχουμε μια σπασμένη συννεφιά. Φαινόμενα δεν φαίνεται να έχουμε, ίσως καμιά νυφάδα να πέσει στα ορεινά πάνω από 200 μέτρα, κάποια ασθενή φαινόμενα τα οποία δεν αξιολογούνται. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το κρύο, το ξερό κρύο που θα έχουμε. Και η συννεφιά απλά βοηθάει να μην κατέβει περαιτέρω υδράργυρος, οπότε αν έχουμε δηλαδή ξαστεριά, ίσως να κατέβει και σε πιο χαμηλά νούμερα, κοντά στο μείον 4 ας πούμε. Ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά και οι πολίτες οφείλουν να είναι προσεκτικοί. Εμείς σαν πολιτική προστασία θα πρέπει όμως να πούμε ότι πλέον μπήκαμε στο χειμώνα. Χαρακτηριστικό του χειμώνα πριν απ' όλα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες, για τους οδηγούς, να έχουν προσοχή. Οι υπηρεσίες και οι φορείς που ευθύνονται, όπως είναι η ΔΕΙΑ, να έχουν ασφαλισμένα τα έργα τους, να μην υπάρχει δηλαδή υγρασία κυρίως στο οδικό δίκτυο, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει παγετό και να κάνει επικίνδυνη τη διέλευση και στους ανθρώπους και στα οχήματα. Και γενικά όλοι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καλό ντύσιμο και ζούμε το χειμώνα. Τα ονόματα καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα έκαναν την εμφάνισή τους από την αρχή του 2017 με την έλευση ενός χαμηλού βαρομετρικού που ονομάστηκε Αριάδνη. Είναι μια συνήθεια που είναι δανεική από το εξωτερικό και δεν ενθουσιάζει ιδιαίτερα τους μετεωρολόγους. Γι' αυτό είναι μάλλον δανεικό από κάποιες άλλες περιοχές. Τα ονόματα τα πρώτο ακούσαμε στην Αμερική, από μεγάλους κυκλώνες και μεγάλα φαινόμενα. Εντάξει, οι μετεωρολόγοι δεν είναι πολύ ενθουσιάζονται με αυτή την εξέλιξη, αλλά καλώς τώρα έχουν ονόματα, δεν αλλάζει κάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Άλλωστε, αυτά συνέβη ένα φαινόμενο μοναδικό τα τελευταία 50-60 χρόνια στη Θάσο, το οποίο δεν είχε καν όνομα. Άρα για μας δεν έχει σημασία. Εκείνο το σύστημα δεν είχε ονοματιστεί από τους νονούς αυτών των ονομάτων. Παρ' όλα αυτά είδατε τι έχει συμβεί και εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, η ουσία δηλαδή, δεν ασχολούμαστε με τα ονόματα.